Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και σήμερα έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Ο τίτλος του βίντεο λογικά είναι κάτι απλό, δεν τον έχω σκεφτεί φουλ ακόμα τώρα που γυρίζω το βίντεο. Αλλά θέλω να μιλήσω για ένα γενικό θέμα που μέσα πιάνει να το πούμε αρκετά υπό είδη θεμάτων. Οπότε θα βάλω όλα αυτά σε ένα βίντεο. Και όσο βγει και ό,τι αναλύσουμε τέλος πάντων. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Φέτος λοιπόν έχω παρατηρήσει, τουλάχιστον φέτος θα έλεγα σίγουρα, πολύ μεγάλο πόλεμο απέναντι στη φύση. Δεν ξέρω, ίσως φταίει που παρακολουθώ και διάφορες ομάδες στο Facebook και τα βλέπω εκεί πιο μαζεμένα και μου φαίνεται έτσι, ενώ μπορεί να ήταν πάντα έτσι. Και δεν μου κάνει εντύπωση να ήταν έτσι πάντα. Αλλά γενικά φέτος, γενικότερα πιστεύω ότι έχει γίνει πιο άσχημη κατάσταση. Οι αφορμές για αυτές τις ειδήσεις και όλα αυτά τα κινήματα μίσους ήταν πιο πολύ φέτος μερικές υποτιθέμενες αυξήσεις παρουσίασης λύκων, αρκούδας. Είχαμε πρόσφατα και εκείνο το περιστατικό με την οχιά και εκείνη την εθελόντρια που την δάγκωσε και έγινε ξανά χαμός με τα φίδια, και τώρα όπου συναντάς άρθρα με φίδια λένε ότι τα φίδια και καλά βρέθηκαν ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο Κολωνάκι λένε κάποιοι, ό,τι να είναι. Και σήμερα θα πούμε λοιπόν και θα αναλύσουμε μερικά πράγματα σε αυτά τα θέματα. Και θα σας πω και εγώ εμπειρίες δικές μου που έχω βιώσει με ανθρώπους, έτσι, εχθρούς της φυσικής τάξης. Λοιπόν, φέτος μου εμφανιζόντουσαν έτσι τυχαία άρθρα από σελίδες κυνηγετικού περιεχομένου, που αν και σελίδες για κυνήγι, πρακτικώς δεν μιλάνε τόσο για το κυνήγι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, φέτος είναι τόσα τα αποδημητικά πουλιά και επιτρέπεται, ξέρω εγώ, ο τάδε αριθμός ή, ξέρω εγώ, τα σημεία για στήσιμο ενέδρας είναι εδώ και εκεί. Όχι, δεν λέγανε τέτοια αυτά τα άρθρα και αυτές τις σελίδες για κυνήγι. Λέγανε για άλλα πράγματα, μιλάγανε για παρουσίαση λύκου, αρκούδας και κυρίως αυτό, δηλαδή κάθε δεύτερη δημοσίευσή τους είναι για αρκούδες και λύκους, δηλαδή μια επανάληψη. Τέλος πάντων, αυτά τα άρθρα, όπως είπαμε, εμφανίστηκαν μερικές φορές και επειδή ήταν απλώς εξοργιστικά αυτά που γράφαν στα σχόλια από κάτω, απαντούσα εγώ. Βέβαια, σε αυτές τις σελίδες, άμα απαντάς, και γενικά σε σελίδες που σου εμφανίζει τυχαία το Facebook, άμα απαντήσεις 1-2 φορές, σε σχόλια γράψεις οτιδήποτε, ή απαντήσεις σε άλλους ή κάνεις διαλόγους, μετά σου εμφανίζει πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ, μέχρι που σου δίνει, ας πούμε, και βραβεία. Ας πούμε τώρα εγώ σε κάτι κυνηγετικές ομάδες έχω πάρει το σύμβολο του κορυφαίου θαυμαστή. Ενώ δεν έχω, ας πούμε, κάνει κάποια συνδρομή ή κάτι, απλώς επειδή είμαι ενεργό άτομο και συνεχώς σχολιάζω. Βέβαια εννοείται πως σχολιάζω ενάντια σε αυτά που λένε, γιατί είναι κυνήγι και ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η γνώμη μου γι' αυτό. Έχω κάνει και βίντεο, θα το αφήσω κάτω στην περιγραφή στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Εγώ εννοείται μιλάω κόντρα για το κυνήγι, αλλά αυτές οι σελίδες δεν ενδιαφέρονται, δηλαδή, για το ποιος μιλάει κόντρα και ποιος υπέρ. Απλώς άμα γράφεις πολύ σε σελίδες στο Facebook, γενικά αυτό, σου δίνουν αυτόματα, ας πούμε, προνόμια. Όπως είπα, εγώ έχω, ας πούμε, το σύμβολο του κορυφαίου θαυμαστή. Έτσι χαρακτηρίζομαι, επειδή γενικά είμαι ενεργό άτομο και σχολιάζω και γράφω συχνά, απαντάω σε σχόλια και άλλα τέτοια. Οπότε μου εμφανίζονται τακτικά πλέον οι σελίδες αυτές, αν και το ψιλοβαρέθηκα γιατί είναι μια ανακύκλωση όλο αυτό και τώρα δεν ξέρω πώς να βγάλω αυτό το ανόητο σύμβολο. Μάλλον άμα δεν μπαίνω ξανά στις ομάδες αυτές και δεν σχολιάζω θα σταματήσω να με εμφανίζω, γιατί εντάξει βαρέθηκα, είναι τα ίδια και τα ίδια, πώς είπα, ανακύκλωση. Αλλά εντάξει, έκατσα αρκετό καιρό εκεί, κοντά κανένα μήνα και ήταν ωραίο μέρος μελέτης, η αλήθεια είναι, δεν λέω, όσο σπαστικό και εκνευριστικό και αν ήταν. Εκεί μέσα, όπως είπα λοιπόν, λέγανε συνέχεια για εμφανίσεις λύκου και αρκούδας. Λες και είναι κάτι τόσο παράξενο να εμφανιστεί λύκος και αρκούδα στα βουνά.
Από κάτω στα σχόλια όλοι είχαν μαζευτεί εκεί να σκοτώσουμε τους λύκους, τις αρκούδες. Κυριολεκτικά δεν διστάζανε να τα λένε αυτά, δεν το λέω εγώ έτσι σαν τρόπο του λέγινου. Να τα σκοτώσουμε. Άλλοι διαφημίζαν από κάτω εταιρείες πυρομαχικών με σφαίρες και τέτοια που είναι 100% είναι παράνομο το κυνήγι λύκου και αρκούδας. Από κάτω να βλέπεις κάτι φούλα γράμμα τους βουνίσιους ανθρώπους να λένε κάποιος πρέπει να κάνει κάτι, να ρυθμίσει τον πληθυσμό τους. Είναι παντού, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Θα επιτεθούν μετά σε κανένα παιδί, σε κανέναν άνθρωπο. Και τώρα με αφορμή όλα αυτά θα αναλύσουμε λίγο-λίγο τις κατηγορίες αυτών των ανθρώπων. Τι λέγανε, τι κάνουνε. Αρχικά να ξεκινήσουμε το πιο κοινό, ας πούμε, πράγμα που βλέπουμε σε αυτά τα σχόλια. Πολλοί λένε κάποιος πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει κάποιος να ρυθμίσει τον πληθυσμό τους. Και εδώ θέτουμε και το ερώτημα. Ποιος είναι δηλαδή υπεύθυνος για το ρυθμισμό των άγριων ζώων, αν είναι δυνατόν? Ο άνθρωπος? Εννοείται πως όχι. Ο άνθρωπος, καταρχήν, βιολογικός μιλώντας και όχι τεχνολογικός, έχει διαφορά. Βιολογικός λοιπόν ο άνθρωπος είναι ανίκανος να κάνει το οτιδήποτε. Δεν μπορεί να διαχειριστεί το τον εαυτό του καλά-καλά. Είναι λία για τα πιο πολλά ζώα. Αν πάει ένας άνθρωπος δίχως όπλα και τεχνολογία να ρυθμίσει, όπως λέει, τον πληθυσμό της αρκούδας και του λύκου, θα φάει το ξύλο της αρκούδας κυριολεκτικά. Και μετά τον φάει και η αρκούδα και ο λύκος. Οπότε εννοείται βιολογικός τουλάχιστον ο άνθρωπος είναι το τελευταίο ή έστω από τα τελευταία πλάσματα σε αυτόν τον πλανήτη που μπορούν να έχουν το δικαίωμα να λένε πρέπει κάποιος να ρυθμίσει τον πληθυσμό της αρκούδας ή του λύκου. Καταρχήν υπάρχει και ο όρος κορυφαίος θηρευτής, που σημαίνει ότι αυτό το ζώο που έχει αυτόν τον τίτλο είναι το ανώτερο του οικοσυστήματός του. Δεν υπάρχει ρύθμιση για έναν ανώτερο θηρευτή. Εντάξει, τα κουτάβια από τους λύκους και τις αρκούδες σίγουρα είναι θύραμα για άλλα ζώα, πολύ πιθανώς, μερικές φορές, και πιο ευάλωτα σε ασθένειες ή ατυχήματα. Αυτά είναι βέβαια όμως ρυθμιζόμενα από τη φύση και μόνο, εννοείται. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πηγαίνει και να λέει αν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να είναι έτσι τα ζώα, πρέπει να τα ρυθμίσει ο άνθρωπος. Δηλαδή τι να ρυθμίσει? Και εννοείται τους γράφεις από κάτω επιχειρήματα. Τους λες ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ρυθμίσει, δεν είναι στη θέση του να ρυθμίσει. Αλλά εννοείται πως αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να επικοινωνήσουν. Γενικά, ό,τι και αν τους γράψεις, σε όποιο θέμα και αν τους γράψεις, οι απαντήσεις θα είναι παρόμοιου τύπου. Προσβλητικές, βρισχές ή απλώς δεν απαντάνε στο τέλος γιατί έχουν μπλοκαριστεί τόσο και δεν ξέρουν τι να πούν άμα τους μιλήσεις έξυπνα με επιχειρήματα. Τέλος πάντων, τα λόγια πετάσαμε πως θα θες να μιλήσεις με όλους αυτούς. Και δεν έχει νόημα, αλλά τι να πεις, παλεύουμε. Λένε λοιπόν πολύ αυτό, να ρυθμιστούν τα ζώα. Λες και ο άνθρωπος είναι ο θεός τους, ο αρχηγός, το αφεντικό. Ή άλλα σχόλια, γελίου τύπου επίσης, λένε δεν υπήρχαν οι λύκοι και αρκούδες. Και μιλάμε για ανθρώπους που ζουν, ξέρω εγώ, στη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και βάλε. Λέει δεν υπήρχαν λύκοι και αρκούδες, τώρα εμφανίστηκαν. Μαγικά τα αφήσαν οι οικολόγοι. Άλλος μύθος, αυτός θα τον αναλύσουμε σε λίγο. Να τους γράφεις πώς δεν υπήρχαν λύκοι και αρκούδες. Υπήρχαν και πολύ πριν τον άνθρωπο οι λύκοι και αρκούδες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εκεί τι απαντάνε? Συνήθως δεν απαντάνε σε κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχουν να απαντήσουν, όπως είπα. Δεν έχουν επιχειρήματα. Αν τους πεις κάτι καλό και δείξεις ότι είσαι έξυπνος και με γνώσεις πραγματικές, δεν απαντάνε πίσω, γιατί μέχρι εκεί πάει το μυαλό τους. Οπότε έχουμε και αυτό το γελίο είδος σχολείων. Δεν υπήρχαν, λέει, λύκοι και αρκούδες στην Ελλάδα ή εκεί στις περιοχές. Δηλαδή, πού νομίζαν ότι ήταν οι λύκοι και οι αρκούδες? Δηλαδή, τι νομίζουν, ότι εξαφανίστηκαν κάπως και μαγικά εμφανίστηκαν ή ότι ξεφυτρώσαν μέσα από τρύπες? Λέει δεν υπήρχαν λύκοι και αρκούδες, αν είναι δυνατόν. Έχουν δηλαδή πολύ παράνοια αυτοί οι άνθρωποι. Η παράνοιά τους δεν έχει όρια, δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί η φύση, πώς λειτουργούσε, αρνούνται. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, αφού αυτά τα βλέπεις σε ομάδες κυνηγών, φυσικό δεν είναι να μιλάνε έτσι για τα ζώα. Το θέμα είναι ότι αμφιβάλλω άμα οι πιο πολλοί από αυτούς είναι κυνηγοί. Οι πιο πολλοί από αυτούς, όπως έχω καταλάβει, είναι
γιδοβοσκοί, αγράμματοι δηλαδή, τσοπάνιδες που λένε, να το πω έτσι τα απλά, που μισούνε το οτιδήποτε φυσικό, επειδή και καλά τους τρώνε τα γιδοπρόβατα. Ναι, φυσικά και θα σου φάνε τα γιδοπρόβατα, αφού τα πηγαίνεις μέσα στο δάσος, εκεί που κάποτε βοσκάγανε ελάφια και ζαρκάδια και άλλα τέτοια οπλιφόρα, που ήταν φυσική τροφή του λύκου. Αλλά τώρα ο αθώος βοσκός, το θύμα της υπόθεσης, πάει τα προβατάκια του και τα κατσικάκια του, που τόσο και καλά αγαπάει, μέχρι να τα σφάξει το Πάσχα. Τα πάει λοιπόν εκεί, παίρνει το φυσικό έδαφος των άγριων χορτοφάγων και μετά ο λύκος και η αρκούδα με τι μένουνε? Με τίποτα. Φυσικό δεν είναι λοιπόν μετά οι λύκοι να επιτεθούν στα πρόβατα και στα κατσίκια? Αλλά όχι, ο λύκος φταίει πάντα και η αρκούδα. Είναι η κακή. Ο αγρότης, ο βοσκός, είναι αθώος, είναι ένας βιοπαλαιστής ο καημένος. Προσπαθεί να βγάλει το ψωμί του. Δεν φταίει σε τίποτα, είναι... αυτό που είπα, υποτίθεται, είναι ένα θύμα. Δεν φταίει σε κάτι, είναι το θύμα λοιπόν. Ο βοσκός, ο αθώος, εκεί ο παππούλης που τον βλέπουμε στις ειδήσεις με το μουστάκι 10 μέτρα, τις γκλίτσες τους εκεί, τα σκερπάνια τους, ξέρω εγώ τι έχουν εκεί που κουβαλάνε μαζί και βόσκουν τα ζωάκια τους, όλα όμορφα, αλλά ειρηνικά. Αλλά όταν έρχεται ο λύκος, τότε όλα γίνονται άσχημα. Ο λύκος τώρα τα προβατάκια και τα κατσικάκια. Και μετά ο αθώος εκεί, ο βοσκός, ο παππούλης, δεν έχει τι να φάει, είναι θύμα. Οπότε έχει εννοείται δικαιολογία να σκοτώνει τους λύκους και τις αρκούδες. Ή όχι. Και φυσικά δεν έχει εννοείται δικαιολογία, γιατί όπως είπα, οι άνθρωποι εισέβαλαν στο χώρο της φύσης, διώξαν τα ντόπια ελληνικά θυράματα του λύκου και της αρκούδας και εννοείται πως αρπακτικά θα επιτεθούν στα εικόσιτα ζώα. Είναι αυτονόητο. Εννοείται πως το καταλαβαίνουν αυτοί οι αγράμματοι, αλλά δεν το παραδέχονται και πάντα θέλουν να παρουσιάζονται σαν θύματα. Γι' αυτό τέλος πάντων εκεί μέσα στις ομάδες, όπως έλεγα, οι πιο πολλοί είναι τέτοιου τύπου αγρότες και τσοπάνιδες. Από αυτούς εκεί μέσα οι λιγότεροι να είναι κυνήγοι. Απλώς έχουν βρει εκεί πέρα όλοι ένα στέκι στις κυνηγετικές ομάδες. Όλοι αυτοί οι μισητές της άγριας φύσης μπαίνουν εκεί μέσα και βγάζουν το μίσος τους, σκοτώστε τις αρκούδες, σκοτώστε τους λύκους, σκοτώστε τα κορακοειδή, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλο μίσος, εννοείται στα κορακοειδή, καρακάξες, κοράκια, και αυτά έχουν δαιμονοποιηθεί, εννοείται. Πολύ μεγάλο μίσος και σε αυτά, λένε, δεν αφήνουν καμία φωλιά, έχουν φάει όλες τις φωλιές των πουλιών, δεν υπάρχουν πλέον δεκαοχτούρες, που δεκαοχτούρες υπάρχουν εκατομμύρια μόνο στην Αθήνα. Αλλά όχι, δεν υπάρχουν δεκαοχτούες, δεν υπάρχουν κοτσιφάκια, δεν υπάρχουν τσίχλες, τις φάγαν όλα τα κοράκια, οι καρακάξες, οι κίσες και όλα αυτά. Και εκεί να δείτε μίσος, άμα δείτε εκεί σχόλια για κορακοειδή, ένα σωρό, σου λένε πρέπει να τα σκοτώσουμε όλα, το κυνήγι επιτρέπεται χωρίς όρια όλο το χρόνο σε αυτά τα πουλιά. Και ένας μου έδειξε ένα screenshot από μία λίστα κυνηγιού. Τώρα δεν ξέρω αυτό άμα ισχύει, άμα ήταν κάτι παλιό που είχε αποθηκεύσει και καλά σαν αποδεικτικό για τύπους σαν και εμένα που πάνε κόντρα σε αυτά. Αλλά και εκεί ναι, θα δείτε πολύ μίσος στα κορακοειδή. Και καλά τρώνε όλες τις φωλιές και να τους γράψεις από κάτω. Ναι, είναι στη φύση τους όμως, έτσι κυνηγάνε αυτά τα πουλιά. Επιτίθονται ευκαιριακά σε φωλιές και νεοσούς. Εκεί τι απαντάνε, τίποτα δεν απαντάνε. Και εκεί βρίσκουν άλλα πράγματα για να κυκλώνουν τα ίδια. Γιατί όπως είπα, αν δείξεις ότι έχεις γνώσεις και μιλήσεις εύκολα, μπλοκάρουν, δεν καταλαβαίνουν. Έτσι φοβούνται, γιατί άμα δουν ότι ο άλλος είναι πιο έξυπνος, κολλάνε. Και λένε εκεί τέλος πάντων τα κορακοειδή τρώνε τις φωλιές, τρώνε τα πουλάκια που οι ίδιοι τύποι, οι μισοί από αυτούς και παραπάνω μην πω, με το που μπει 20 Αυγούστου που είναι η έναρξη του κυνηγιού, θα πάνε και θα του φεκίσουν τα ίδια πουλάκια. Μέχρι εκεί πάει το μυαλό τους και η αγάπη τους για τα πουλάκια. Τώρα είναι καλοκαίρι, άμα φάει το κοράκι ή τον κότσιφα, πολύ κακό. Αλλά από όταν πει φθινόπωρο μετά, πάει εκεί ο βλάχος, ο χωριάτης, με το ντουφέκι και σκοτώνει ένα σωρό τσίχλες και κοτσίφια. Αλλά όχι. Η καρακάξα είναι κακή που δεν αφήνει τα πουλάκια να γεννήσουν. Μάλλον τα θέλει να γεννάνε για να έχει πιο πολλά να σκοτώσει ο σαδιστής ανώμαλος κυνηγός το φθινόπωρο και το χειμώνα. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, άτομα που καθαρά μιλάνε για το συμφέρον τους είναι όλοι αυτοί. Κάτι άλλο γέλιο που είχα ακούσει εκεί σε ομάδες. Λέει, η αρκούδα δεν μπορεί να ζήσει εκεί και μιλάγανε για μια παρουσίαση αρκούδα σε βουνό. Και να το ξανατονίσω, η αρκούδα εμφανίστηκε σε βουνό και λέει ο άλλος: οι αρκούδες δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Δεν είναι μέρος για αρκούδες. Πρέπει να φύγουν, πρέπει να εξοντωθούν.
Και εγώ ρωτάω, ποιος μπορεί να ζήσει στο βουνό αν όχι η αρκούδα? Ο άνθρωπος μήπως, που είναι μεγάλος πίθηκος? Και δεν το λέω αυτό με την κοροϊδευτική έννοια, μιλάω με την επιστημονική ορολογία. Ο άνθρωπος είναι πρωτεύων, θηλαστικό, μεγάλος πίθηκος. Τα πιο πολλά από αυτά τα ζώα, μαζί και εμείς, σε μείον 20 βαθμούς δεν μπορούμε να ζήσουμε, αν δεν έχουμε ρούχα και είμαστε σε φυσική κατάσταση. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι εκεί στα βουνά δεν μπορούν να ζήσουν πραγματικά. Τα ρούχα τους σώζουν. Γιατί σαν είδος ο άνθρωπος κάτω από 20 βαθμούς δεν μπορεί να ζήσει άνετα. Υπάρχει μείωση θερμοκρασίας στο σώμα του. Δεν μπορεί να ζήσει. Είναι και άτριχη μαϊμούδα ο άνθρωπος. Πώς να ζήσει μείον 20 βαθμούς? Φυσικά και δεν μπορεί να ζήσει. Αλλά μάλλον δεν μπορεί να ζήσει και αρκούδα που έχει, ξέρω εγώ, ένα τόνο μαλλί επάνω. Αυτό ήταν από τα πιο τρελά και κουφά πράγματα. Η αρκούδα, λέει, δεν μπορεί να ζήσει στις ορεινές περιοχές. Δεν είναι μέρος για αρκούδα. Γενικά αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν είναι τα αφεντικά. Θέλουν όλο το χώρο για τον εαυτό τους. Κάνουν σαν να μην υπήρχε ποτέ η φύση. Και κυνηγάνε το οτιδήποτε φυσικό υπάρχει. Μην εμφανιστεί λύκος, μην εμφανιστεί αρκούδα, καρακάξα, κόρακας, όλα να εξοντωθούν. Δηλαδή, τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να υπάρχει στη φύση? Θα σας πω εγώ, τίποτα. Κατά βάθος τίποτα, μόνο η πάρτη τους και τα γιδοπρόβατά τους. Και μετά σου λέει, η κτηνοτροφία είναι καλή, είναι αθώα και πρέπει να υπάρχει. Όχι, να μην υπάρχει κτηνοτροφία στην τελική, τη φύση καταστρέφει. Αν θες να παίρνεις κρέας, να παίρνεις από το σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά τα σούπερ μάρκετ, θα μου πει κανείς, έχουν τροποποιημένα γενετικώς και βλακίες. Ας έχουνε. Από το να καταστρέφεται η φύση, φάει καρκίνο και γενετικά τροποποιημένο κατσικάκι. Ή πάρα από μία φάρμα βιολογικών, η οποία όμως δεν έχει τα ζώα ανεξέλεγκτα στη φύση. Όπως εκεί που λέω, στα βουνά πάνε οι τσοπάνιδες, με χιλιάδες πρόβατα, και τα πρόβατα είναι και κακή πηγή χορτοφάγου. Δεν καταναλώνουν σωστά το χόρτο, το ξεριζώνουν, το τραβάνε, το κακοποιούν το έδαφος. Οπότε μετά δεν έχει να φάει κάτι το λαγουδάκι, το ελαφάκι και άλλα ντόπια ελληνικά χορτοφάγα. Και τι γίνονται αυτά? Χάνονται και αυτά, εξαφανίζονται. Υπάρχει και ελαφροθυρία σε αυτά, αλλά δεν το διαφημίζουν οι κυνηγοί, γιατί ξέρουν ότι είναι φουλ παράνομο. Αλλά και οι λύκοι και οι αρκούδες εννοείται είναι φουλ παράνομο, αλλά δεν ξέρω, εκεί στις ομάδες δεν διστάζουν να πετάξουν υπονοούμενα και τέτοια. Βέβαια δεν έχει δείξει κανείς ότι σκότωσε, γιατί εντάξει, ξέρουν ότι δεν τους συμφέρει, αλλά γενικά σε αυτά τα αρπακτικά βγάζουν εύκολα την κακία. Τα χορτοφάγα δεν λένε κάτι εκεί, γιατί εντάξει, τα χορτοφάγα η αλήθεια είναι δεν τους κάνουν ζημίες, αλλά σίγουρα τα σκοτώνουν και αυτά. Και ας είναι εννοείται παράνομο το κυνηγή των ελαφοειδών, ας πούμε, στην Ελλάδα. Όλα τα είδη ελαφιού προστατεύονται. Τα πλατόνια, τα ζαρκάδια και άλλα είδη ελαφιού, τέλος πάντων, που έχουμε. Αλλά και αυτά τα σκοτώνουν, εννοείται, σίγουρα. Απλώς δεν το διαφημίζουν, όπως είπα, γιατί δεν είναι αρπακτικό. Οπότε ούτε το διαφημίζουν, ούτε έστω πετάνε υπονοούμενα για να το παίξουν μαγιά και επανάσταση. Και μερικοί λένε κιόλας, ξέρω εγώ, μια μέρα θα δείτε όλοι και θα κλαίτε και κάτι τέτοια. Με την εμφάνιση των λύκων δηλαδή. Και καλά λένε σε μένα, ας πούμε, λέγανε εξυπνάδες ότι και καλά, εντάξει, θα δεις μια μέρα και πότε θα ξυπνήσουμε, λέει, σαν κράτος, να οργανωθούμε και να τους σκοτώσουμε. Άλλοι λένε, οι παλιοί βγαίνανε οργανωμένο όλο το χωριό, λέει, και στείνανε ενέδρα να σκοτώσουν τους λύκους. Δηλαδή, σε αυτές τις ομάδες γίνονται προτάσεις, πρωτόγονες εντελώς, εγκληματικές. Τι πάει να πει, παλιά οι άνθρωποι κάνανε. Κυριολεκτικά, όσον αφορά τη φύση, δεν έχει να μάθει σχεδόν τίποτα από τους παλιούς, πιστεύω. Πολύ λίγα πράγματα ίσως. Γιατί λίγοι είναι οι παλιοί που πραγματικά εκτιμούσαν και αναγνωρίζαν τη φύση. Τώρα όλοι εδώ που μιλάνε και καλά για τη φύση είναι, όπως είπα, τσοπάνιδες, αγράμματοι. Δεν ξέρουν να επικοινωνήσουν, εννοείται, με τους συνομιλητές τους. Ο μόνος τρόπος είναι η βρισιά και η φωνή, γιατί έτσι έχουν μάθει από τα χωριά τους. Και είναι και ισχυρογνώμονες όλοι αυτοί, εννοείται, πεισματάριδες. Έχουν μάθει ότι άμα ο λόγος σου είναι να σταθέσει κάπως, θεωρείσαι αδύναμος χαρακτήρας και μετά θα σου βγει το όνομα στο χωριό, εννοείται. Οπότε πρέπει να έχεις δυνατό χαρακτήρα, να χτυπάς τον αντίπαλό σου και να μην αλλάζεις γνώμη, εννοείται. Γιατί εννοείται, αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Νομίζουν ότι έχουν μια ισορροπία με τον εαυτό τους, ότι ξέρουν τα πάντα και ποιοι είναι και τι θέλουν. Οπότε δεν δέχονται άλλες απόψεις, εννοείται. Αλλά εννοείται πως όλοι αυτοί είναι χαμένες περιπτώσεις. Χαμένες με χ κεφαλαίο.
Υπάρχει, όπως είπα, και ο σαματάς με τα φίδια, και εκεί δεν έχει μεγάλη διαφορά από τα μεγάλα θηλαστικά, και εκεί εννοείται όλοι βγαίνουν με κακίες. Σκοτώστε τα φίδια, άλλοι λένε άμα τα αγαπάτε τόσο πολύ πάρτε τα σπίτι, αγκαλιά, βάλτε το σκελουράκι και κάτι τέτοια. Δηλαδή εντάξει, ό,τι να είναι, εννοείται κάθε φίδι που βλέπει ο μέσος Έλληνας συνοχιά δεν έχει σκοπό, ούτε θέλει να μάθει πως είναι τα φίδια της χώρας του. Δεν το συμφέρει κάτι τέτοιο. Αν σκοτώσουν φίδι, εννοείται το βλέπουν όλοι σαν μαγιά και τους ανεβαίνει ο ανδρισμός ή κάτι τέτοιο. Θυμάστε και πριν κοντά μια δεκαετία, τώρα 7 χρόνια είναι 8 κοντά, που είχε γίνει και εκείνος ο σαματάς με εκείνο τον σεραίο φιδοκτόνο, όπως λεγόταν, δεν θυμάμαι καλά. Φιδοφωνιάς, ναι, αυτός ο Καραγκιόζης. Είχε σκοτώσει και ένα φούλα κίνδυνο φίδι, που και επικίνδυνο φίδι να ήταν, εντάξει, πάλι δεν δικαιολογείται, αλλά αυτός είχε σκοτώσει κάτι εντελώς ακίνδυνο. Και το έπαιζε εκεί μαγιά. Είχαν πάει και ειδήσεις και όλα αυτά και τον διαφημίζανε, που εννοείται κανονικά τα κοινωνικά μέσα δεν έπρεπε να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν και να διαφημίζουν τέτοιους. Αντιθέτως, έπρεπε να τους καταδικάζουν, αλλά και αυτές τις ειδήσεις τι νομίζετε, είναι επιστήμονες? Σιγά, κάτι δημόσιοι πάλι είναι που πληρώνονται από ένα κανάλι για να πούνε ό,τι τους πούνε να πούνε. Σιγά. Και είχε γίνει χαμός εκεί με αυτόν τον τύπο. Είχα δει και ένα βίντεο χθες με αυτόν τον τύπο. Δεν ξέρω, τυχαία μου το πέταξε ο αλγόριθμος στο κανάλι αυτού του σεραίου φιδοφωνιά. Και μπήκα έτσι στα παλιά του βίντεο, εκεί που το έπαιζε φιδοκτόνος και έβγαζε βίντεο με σκοτωμένα φίδια. Και ακόμα υπάρχουν στο YouTube αυτά τα βίντεο, δεν τα έχει ρίξει το YouTube ο ίδιος. Καλά, ο ίδιος δεν θα τα ρίξει ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Βέβαια τώρα δεν έχω δει να κάνει φιδοκτονίες, γιατί τον έχουν κυνηγήσει, φαίνεται, θα έχει φάει κανένα πρόστιμο, ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, είχε εκεί ένα σχόλιο κάποιος που του έλεγε 7 χρόνια μετά και ακόμα δικαιώνεσαι με αυτό που έκανες. Όλοι συμφωνούν μαζί σου, κάτι τέτοια. Δηλαδή, τέτοιοι άνθρωποι έχουν υποστηρικτές κυριολεκτικά. Είναι απλώς ντροπιαστικό. Εντάξει, τώρα αυτός ο φιδοκτόνος, βέβαια, όπως είδα τα πιο πρόσφατα βίντεο του, γιατί ανεβάζει τακτικά, δηλαδή το πιο πρόσφατο βίντεο του είναι ενός 24ωρου, 2. Αυτός, έως πάνω όπως τον είδα, επειδή ανεβάζει συχνά βίντεο, είδα έχει πλέον κακογεράσει, ένας γέρος είναι, έτοιμος για τον άλλο κόσμο. Πέρασαν οι φιδοφωνιάρικες εποχές του, μου φαίνεται. Εντάξει, από τη μία οι παλιές γενιές με λίγα λόγια φεύγουν. Το θέμα είναι όμως ότι πολλοί από αυτούς τους αγράμματους τύπους έχουν και οικογένειες ή θα κάνουν οικογένειες, αν μιλάμε για κάποιον πιο νέο. Και αυτά τα μηνύματα τα περνάνε. Δηλαδή, τι μηνύματα περνάνε στη νέα γενιά αυτή? Τίποτα. Τα μηνύματά τους είναι σκότωσε, σκότωσε, σκότωσε. Δηλαδή, αυτός ο φουλ αγράμματος εκεί φιδοφωνιάς, άμα είχε παιδί, τι μηνύματα θα του έχει περάσει του παιδιού του και τι μηνύματα θα έχει περάσει το παιδί του στα παιδιά του στη συνέχεια. Γι' αυτό μετά καταλήγουμε να βλέπουμε κάτι full cringe φωτογραφίες με κάτι μπούλιδες με στρατιωτικά ρούχα και καραμπίνες που το παίζουν κυνηγοί, ξέρω, κάτι 12χρονα, 13χρονα παιδαρέλια που έχουν μεγαλώσει σε ποιος ξέρει τι χάλι σπίτι. Βέβαια, εντάξει, δεν φταίνε τα παιδάκια, να το πούμε την αλήθεια, που καταλήξανε 13 χρονών να ποζάρουν με καραμπίνες. Από το σπίτι έρχονται όλα. Εντάξει, δεν λέω, σίγουρα κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με ψυχικές νόσους, σχιζοφρενείς και απλώς θέλουν να σκοτώνουν με καραμπίνα επειδή νομίζουν είναι αστείο και μαγιά. Αλλά είναι, νομίζω, πιο εξαίρεση αυτές οι περιπτώσεις. Λέω τώρα όμως για τα άλλα τα παιδάκια, τα normal, που έχουν κανονικό εγκέφαλο, απλώς δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία να καλλιεργηθούν. Αν δεν σου δοθεί ευκαιρία να καλλιεργήσεις τον εγκέφαλό σου, τι θα γίνεις? Χαζό θα γίνεις, ζωντόβολο, να το πω έτσι, στα στεγνά. Άμα έχεις μεγαλώσει ένα χωριό που όλοι γύρω είναι χωριάτες, κλειστή κοινωνία, επιβάλλεται να είσαι όπως όλοι, όπως επιβάλλουν τα πρότυπα, και δεν μπορείς να παρεκκλίνεις γιατί μπορεί και να σε σκοτώσουν, τι θα κάνεις? Θα χαζέψεις τότε, θα γίνεις σαν τους άλλους χωριάτες εκεί. Και έτσι καταστρέφεται η νέα γενιά. Βέβαια, εντάξει, δεν λέω, υπάρχουν πιο ξύπνια παιδιά, πιο νέα, που καταλαβαίνουν το κακό και προσπαθούν να φύγουν από τα χωριά τους. Και καλά κάνουν. Το χωριό δεν είναι μέρος για να κάτσεις να στήσεις τη ζωή σου. Είναι μέρος για διακοπές. Και να κάνεις έτσι την πλάκα σου. Όπως εγώ εδώ, ας πούμε, που έχω τη φάρμα στο χωριό και βασικά πιο χωριό έξω από χωριωμένο.
Εγώ εδώ, ας πούμε, δεν έχω ζωή. Αλίμονο που θα έκανα εγώ ζωή εδώ. Εδώ απλώς έχω τα ζώα μου και έρχομαι, κάνω την πλάκα μου, το χόμπι μου. Δεν έχει καμία σχέση με το τι πρότυπα ζωής ακολουθώ και τι πιστεύω στο τρόπο ζωής του ανθρώπου πρέπει να έχει. Αλλά εντάξει, δυστυχώς, όπως είπα, υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ξεφύγουν από το χωριό ή δεν θέλουν, επειδή μπορεί να είναι χαζοί ή επειδή τους έχουν κάνει πτήση εγκεφάλου και ζουν αυτά τα ανόητα άθλια πρότυπα και καταστρέφουν τη φύση συνεχώς. Αυτά λοιπόν, έτσι, τα γεγονότα, τραγικά μπορώ να πω, μίσος για όλα τα ζώα φέτος. Έχω παρατήσει δηλαδή μεγάλο μίσος για ζώα. Πολλοί τα κυνηγάνε, πολλοί τα κάνουν, αλλά όπως είπα, αν τους μιλήσεις έξυπνα, αν τους μιλήσεις με επιχειρήματα, πολλές φορές δεν απαντάνε. Εχθές είχα έναν διάλογο με έναν τύπο, ας πούμε, λέει έλεος, είναι φίδι. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, έλεγε τέλος πάντων, ότι θέλω να δεν δικαιολογείται η συμπάθεια σαν φίδια. Και του λέω εγώ, τι πάει να πει είναι φίδι, γιατί είναι εξαίρεση το φίδι στον κανόνα, δεν μπορεί να το προστατεύσει οτιδήποτε από νόμους. Και έλεγε ναι, αλλά είναι επικίνδυνο, έχει δηλητήριο. Μετά του λέω εγώ, εντάξει, σκότωσε όλα τα φίδια στην περιοχή σου αν θες, αλλά μετά μην τολμήσεις να παραπονεθείς για χολέρα και πανούκλα από τα ποντίκια που θα έχουν γίνει χιλιάδες. Μετά μαντέψτε, δεν απάντησε. Γιατί όπως είπα, αν τους απαντήσεις σωστά με επιχειρήματα και δείξεις ότι είσαι ανώτερος, δεν απαντάνε πίσω πολλές φορές. Γιατί αυτή είναι η νοημοσύνη τους, μέχρι εκεί πάνε. Εντάξει, η αντιμετώπιση τους βέβαια σε σχόλια και σε διαλόγους είναι δύσκολη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν το κατέχουν, δεν έχουν μάθει να συζητάνε. Είναι αυτό που λένε αγράμματοι και βιολογικά εννοείται και πρακτικά και γραμματικός, μάλλον καλύτερη λέξη. Έχουν μάθει έτσι από το χωριό τους απλώς, βρισιά, φωνή, έτσι επικοινωνούν σαν ζώα κυριολεκτικά. Ουρλιάζουν, βρίζουν, φωνάζουν και νομίζουν έτσι θα τρομάξουν τον συνομιλητή τους. Εντάξει, βέβαια προσπαθεί ο καθένας, όπως εγώ ας πούμε, να επικοινωνώ μαζί τους όσο πιο ανθρώπινα μπορώ. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά εννοείται, άμα ο άλλος δεν βάζει μυαλό, θα πεις και κάτι παραπάνω. Δεν μπορείς να το αποφύγεις, αλλά προσπαθείς να κρατάς την κουβέντα όσο δυνατόν πιο κόσμια γίνεται. Τι να πεις. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο μύθο που τον έχω ψηλοαναλύσει στο κανάλι, σε ένα βίντεο που είχα κάνει για λύκους. Αν θα τον πω και τώρα εννοείται. Που λένε λοιπόν ο μύθος των εκεί χωριατών, βλάχων, τι είναι, κυνηγών, δεν ξέρω τι. Εντάξει, ο μύθος του οικολόγου είναι εννοείται δεδομένος. Έχω αναλύσει γιατί δεν γίνεται αυτό όμως όπως εννοούν αυτοί. Αλλά πέρα από το μύθο του οικολόγου υπάρχει και ο άλλος ο μύθος για τους λύκους πολύ. Λέει απελευθέρωση υβριδικών λύκων. Στο βίντεο για τους λύκους έχω αναλύσει για τον υβριδισμό των λύκων και γιατί δεν στέκει. Σαν θεωρία θα το πω και τώρα όμως. Λοιπόν, αυτοί πιστεύουν ότι οι λύκοι που βλέπουν είναι υβριδικά ζώα. Και υβριδικά ζώα όχι που είναι αποτελέσματα από διασταύρωση λύκου και σκύλου απαραίτητα. Ναι, μερικοί μου έχουν πει ότι όντως και καλά στο χωριό τους έχει γίνει τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω αν το λένε στα αλήθεια. Αλλά εντάξει, τέτοιες διασταυρώσεις γίνονται γενικά στη φύση, ειδικά σε μέρη που είναι μακριά από χωριά, αδέσποτα σκυλιά και έτσι μπορούν να διασταυρωθούν άνετα με λύκους, ναι. Αλλά αυτό είναι εντάξει, μια εξαίρεση, δικαιολογείται. Αλλά αυτοί οι τύποι πιστεύουν πολύ στον σκόπιμο υβριδισμό του λύκου. Δηλαδή, νομίζουν μάλλον ότι υπάρχει κάποιο καταφύγιο, κάτι τέτοιο, όπου εκτρέφονται υβριδικοί λύκοι με σκυλιά και απελευθερώνονται. Κάτι που πρακτικός είναι, ας πούμε, εγκληματικό. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνουν, δεν λένε κάτι σε αυτό. Όταν τους λες ότι οικολογικός είναι εγκληματικό να αφήνεις υβρίδια, δεν απαντάνε εκεί, αλλάζουν κουβέντα ή επαναλαμβάνονται. Λένε τέλος πάντων αυτό, πιστεύουν πολύ ότι οι οικολόγοι απελευθερώνουν σκόπιμα υβριδικούς λύκους. Τα επιχειρήματά τους γι' αυτά, ότι ο λύκος είναι πολύ εξοικειωμένος με τους ανθρώπους, οι λύκοι δεν φοβούνται όπως παλιά και οτιδήποτε. Φυσικά και δεν φοβούνται όπως παλιά, αφού έχουν πεινάσει, έχουν αναγκαστεί να πλησιάσουν τον άνθρωπο πιο πολύ από ποτέ. Εννοείται πως ο ζώο θα αναγκαστεί να ξεθαρέψει. Επίσης, ο λύκος χειμώνα-καλοκαίρι αλλάζει τη γούνα του. Γιατί πρέπει να έχει πιο ζεστή ή πιο δροσερή γούνα.
με βάση την εποχή. Μαζί όμως με αυτό αλλάζει και η εμφάνισή του και το χρώμα του πιθανώς ελαφρώς. Ένας κοντότριχος λύκος το καλοκαίρι φυσικά και θα σου θυμίσει λυκόσκυλο ή κάποια μίξη με σκύλο. Αυτοί εκεί πέρα λοιπόν που λένε για υβρίδια, ο λύκος που νομίζουν ότι υπάρχει είναι αυτό το μαλλιαρό τεράστιο ζώο που βλέπουν στα ντοκιμαντέρ στο Yellowstone στην Αμερική. Οι πιο πολλοί από αυτούς αμφιβάλλω άμα ξέρουν πώς είναι στα αλήθεια ο ελληνικός λύκος. Που ο ελληνικός λύκος δεν είναι μεγάλο ζώο. Δεν είναι κάποιο θηρίο, δεν είναι σαν τους αμερικάνικους λύκους. Που είναι μεγάλη λύκη. Ο ελληνικός λύκος είναι λίγο πιο μικρός όμως ή έσα με το μέγεθος ενός ελληνικού πειμενικού κάπου εκεί. Δηλαδή δεν είναι κάποιο τεράστιο πλάσμα. Και όταν χάσει και τη γούνα του τη χειμωνιάτικη, φυσικά και θα μοιάζει με σκύλο πιο πολύ ή υβρίδιο όπως προτιμάνε μερικοί να το λένε. Όμως στην Ελλάδα εννοείται από επιστημονικές πηγές ή οτιδήποτε δεν έχω ακούσει πουθενά επίσημη αναφορά από επιστήμονα που να λέει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν υβριδικά λυκόσκυλα. Αυτά είναι φαντασιώσεις όλων αυτών των συνωμοσιολόγων, γιατί αυτοί οι χωριάτες είναι και συνωμοσιολόγοι όλοι αυτοί οι αγράμματοι. Βλέπουν ένα λύκο με πιο κοντή γούνα επειδή είναι καλοκαίρι, υβρίδιο με σκύλο. Έτοιμη απάντηση. Τι, θα κάτσουν να το ψάξουν πιο πολύ, νομίζετε αυτοί οι άνθρωποι? Θα κάτσουν να κάνουν έρευνα, να ψάξουν στατιστικές ή οτιδήποτε? Σιγά, ούτε τους συμφέρει, ούτε και ξέρουν να το κάνουν. Βλέπουν ένα λύκο λίγο διαφορετικό, τέλος. Η λύση είναι μία, υβρίδιο. Να, η απάντηση δόθηκε. Τι πιο απλό να πούμε υβρίδιο, να βρίσουμε και λίγο τους οικολόγους και να σπείρουμε το ρωμολαγνία και ψεύδος παντού και ανακρίβεια. Εννοείται όλα αυτά τα πιστεύουν τυφλά και δεν ψάχνουν, τα λένε και σε άλλους που είναι αντίστοιχης νοημοσύνης και δεν κάθονται και άλλοι να τα ψάξουν, απλώς του λέει ξέρω εγώ γείτονά στον Μπάμπης είδα έναν υβρίδιο λύκο, ο άλλος είναι σε φάση «Α, γεμίσαμε υβρίδους λύκους, θα μας φάνε όλους, θα φάνε τα παιδιά και τα πρόβατα». Και μετά εντάξει, εννοείται έχουμε και τα τρομολαγνικά άρθρα, άμα γίνει καμία επίθεση. Όπως είπα, οι δημοσιογράφοι δεν παρουσιάζουν τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Λένε, α, τους καμένους αγρότες, θύματα και βλάβοι και βλακίες. Και λοιπόν, τέλος πάντων, να πω και σύντομα γιατί δεν γίνεται ο υβριδισμός έτσι απλά, από οργανώσεις τουλάχιστον. Δεν γίνεται γιατί πολύ απλά η απελευθέρωση υβριδίων στη φύση είναι εγκληματική. Διότι τα υβρίδια πολλές φορές είναι πιο δυνατά από τους γονείς τους, οπότε θα εξολοθρεύσουν τους αυθεντικούς λύκους. Και μπορεί να υπάρχουν και ασθένειες από τα εκτροφία ή οτιδήποτε. Γενικά δεν υπάρχει αυτό που πιστεύουν όλοι αυτοί. Εκτροφείο που αφήνει ζώα έξω. Φίδια, θηλαστικά ή οτιδήποτε. Τα ζώα του εκτροφείου, το έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο, έχουν άλλα παθογόνα, άλλες ασθένειες. Μπορεί να γίνει μεγάλη οικολογική ζημιά. Οπότε όχι, ό,τι ζώα απελευθερώνεται από οικολόγους είναι ζώο που βρέθηκε σε ανάγκη. Έκανε περίθαλψη στο κέντρο και απελευθερώθηκε. Και εντάξει, δεν λέω για κάποια πολύ απειλούμενα είδη, υπάρχουν κάποια project αναπαραγωγής, αλλά όχι σε κατάσταση εκτροφείου, εννοείται όπως είναι το εκτροφείο με κότες, με χιλιάδες ζώα μέσα, με μονωμένα ζώα, πολύ προσεγμένα, εμβολιασμένα, μηδαμινή επαφή με τον άνθρωπο, δηλαδή με γάντια τα πιάνουν τα ζώα ή την τροφή τους. Δηλαδή έτσι είναι, ας πούμε, το εκτροφείο όπως θα το φαντάζονται των άγριων ζώων. Που δεν είναι καν εκτροφείο, δεν θεωρείται εκτροφείο, απλώς λέγεται κέντρο προστασίας και αναπαραγωγής απειλουμένων ζώων, κάπως έτσι, δηλαδή αυτός είναι ο όρος ο καλύτερος. Λοιπόν, ένα άλλο εξορυγιστικό πράγμα που βλέπω από αυτούς τους τύπους, λοιπόν, απαιτούν, λέει, αποζημίωση. Ποιος θα μας δώσει αποζημίωση, λένε. Οι λύκοι φάγαν τα πρόβατα. Αποζημίωση δεν παίρνουν, όμως οι ΜΚΟ δεν κάνουν τίποτα και κάτι τέτοιο. Και τους γράφεις από κάτω ποια αποζημίωση ρε φίλε, από ποιον θα σου δώσει την αποζημίωση, από ποιον θα τη ζητήσεις, από τη φύση. Αλλά εννοείται δεν υπάρχει φύση για αυτούς, σιγά. Για αυτούς όπως είπαμε, ο οικολόγος άφησε τον λύκο, ο οικολόγος είναι υπεύθυνος και ο οικολόγος θα πληρώσει την αποζημίωση. Εννοείται βέβαια δεν θα πάρουν ποτέ αποζημίωση, γιατί δεν γίνεται να αποζημιωθείς από κάτι που είναι καθαρά δικό σου λάθος και ταυτόχρονα ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι δικό τους λάθος γιατί πάνε και βόσκουν τα γίδια τους και τα πρόβατά τους στα βουνά όπου ζουν λύκοι, οπότε είναι αυτό που λένε πας γυρεύοντας. Και δεύτερον είναι φυσικό γεγονός γιατί ο λύκος θα φάει το χορτοφάγο.
Και όταν δεν έχει άγρια χορτοφάγα από σελάφια, εννοείται πως θα προτιμήσει το εύκολο προβατάκι και κατσικάκι. Οπότε τι αποζημίωση μου ζητάει ο Τσοπάνης? Εντάξει, εννοείται δεν θα αποζημιωθούν ποτέ, όπως είπα, αυτά είναι φαντασιώσεις. Αλλά επειδή αυτοί νομίζουν ότι όντως πίσω από τους λύκους και τις αρκούδες κρύβονται ΜΚΟ και άλλοι τέτοιοι, εξοργίζονται πιο πολύ. Και εννοείται πως την πληρώνουν μετά. Ποιος ξέρει πόσα άγρια ζώα, ποιος ξέρει πόσους λύκους και αρκούδες σκοτώνουν στην Ελλάδα. Α, δεν το διαφημίζουν εννοείται άμεσα, όπως είπα, μόνο υπονοούμενα ρίχνουν. Ποιος ξέρει όμως τι ζημιά έχει γίνει, πόσα ζώα χάνονται έτσι. Βέβαια, τα άρθρα που βλέπω, όπως είπα, μιλάνε για αύξηση αυτών των ζώων. Τι να πω, αύξηση, αλλά να τα σκοτώνουνε, δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο. Πάντως, εγώ πιστεύω σίγουρα ότι πολλά τέτοια ζώα χάνονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Βέβαια, είναι φυσικό να αυξάνονται από τη μία, γιατί και τα φυσικά τους θυράματα, έστω αν όχι τα ελάφια, τα αγριογούρουνα, έχουν αυξηθεί πολύ, η αλήθεια είναι. Βέβαια, όλοι αυτοί οι τύποι τσοπαναρέοι, ούτε τα αγριογούρουνα χωνεύουν, αλλά ούτε τον λύκο θέλουν, που είναι ο μόνος φυσικός ελευτής. Δηλαδή, μιλάμε για άτομα που κυριολεκτικά είναι η επιτομή του «δεν ξέρω τι θέλω». Μία δεν θέλουν τα γουρούνια, από την άλλη όμως έχει λύκους που τρώνε τα γουρούνια, όχι δεν θέλω και το λύκο. Δηλαδή, αναποφάσιστοι άνθρωποι, όπως είπα και πιο πριν στο βίντεο, κυριολεκτικά δεν θέλουν τη φύση απλώς, δεν τη γουστάρουν. Και νομίζουν ότι ο άνθρωπος είναι το αφεντικό της φύσης και πρέπει να ρυθμίσει τα πράγματα. Άκου εκεί λένε, κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους, να ξυπνήσουμε σαν κράτος, να συντονίσουμε τα άγρια ζώα. Δηλαδή, έχω απορία πόσα εγκεφαλικά κύτταρα χρησιμοποιούν όταν σκέφτονται και γράφουν τέτοια πράγματα. Ένα εγκεφαλικό κύτταρο, άντε, δύο, τρία. Είναι λοιπόν τραγικοί αυτοί οι άνθρωποι και εννοείται πιο τραγικές και ταυτόχρονα επικίνδυνες οι θεωρίες τους και τα πιστεύω τους. Αλλά όπως είπα, δυστυχώς όσο αυτοί οι άνθρωποι αναπαράγονται και κάνουν παιδιά, δεν πρόκειται να χαθεί εύκολα αυτή η γραμμή αίματος, να το πούμε. Δηλαδή πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι, εντάξει όχι πάντα, γιατί όλα έχουν ένα τέλος, ευτυχώς ή δυστυχώς, αλλά για ακόμα μερικές γενιές πιστεύω θα τραβήξει πολύ αυτό. Δηλαδή να υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ακόμα πιστεύουν και θέλουν να κυνηγάνε άγρια ζωή. Δηλαδή για να σταματήσει όλα αυτά πρέπει να σταματήσει και η ανθρώπινη δράση σε μερικούς τομείς για τα καλά. Αρχικά πρέπει να καταργηθεί εννοείται παγκοσμίως και παντελώς το κυνήγι οποιαδήποτε μορφής. Έτσι θα καταργηθούν οι καραμπίνες, θα κατασχεθούν όλα αυτά, θα καταστραφούν. Οπότε μετά οι πρώην τσοπάνιδες δεν θα έχουν τι να κάνουν, δεν θα έχουν πώς να σκοτώσουν. Επίσης η κτηνοτροφία θα πρέπει να σταματήσει όπως γίνεται τώρα. Δεν θα πρέπει τα κόστα να πηγαίνουν και να βοσκάνε στην άγρια φύση και να την καταστρέφουν, γιατί όπως είπα, το πρόβατο, ας πούμε, είναι κακός θεριστής. Δεν τρώει καλά το χορτάρι, το ξεριζώνει, το μαδάει, το σκίζει. Δεν το ροκανίζει απλώς, ας πούμε, όπως το κουνελάκι. Το πρόβατο τραβάει, εκεί τα χόρτα τα σκίζει, τα μαδάει, τα τσαλαπατάει. Είναι και χιλιάδες πρόβατα, αφύσικος αριθμός. Η ελληνική φύση δεν φτιάχτηκε ποτέ για τόσο μεγάλα κοπάδια ζώων. Ποτέ δεν υπήρχαν στη φύση χιλιάδες ζώα. Δεν είμαστε Αφρική να υπάρχουν χιλιάδες σκοπάδια από γαζέλες, από γκνού, από ζεύρα. Στην Ελλάδα δεν είναι έτσι το οικοσύστημα. Η Ελλάδα έχει φτιαχτεί για πιο μεμονωμένα χορτοφάγα. Για κοπάδια, ας πούμε, ελαφιών, που δεν είναι και πολλά ζώα. Είναι μερικές δεκάδες σε κάθε κοπάδι. Όχι όμως χιλιάδες. Ξέρω, 10.000 μπορεί να έχουν και παραπάνω μερικοί τσοπαναρέοι. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για τη φύση. Και τα πάνε εκεί στα βουνά, τα αμολάνε, πατάνε τα χόρτα, τρώνε. Οι κατσίκες κιόλας είναι και πιο ζωηρά ζώα, ανεβαίνουν σε δέντρα. Οπότε καταστρέφουν και δέντρα, σπάνε κλαδιά, τα πρόβατα κάτω ποδοπατάνε, χέζουν, κατουράνε κιόλας, ξεριζώνουν τα φυτά. Δηλαδή, μεγάλη ζημιά. Οπότε και η κτηνοτροφία θα πρέπει να σταματήσει με αυτόν τον τρόπο. Τα ζώα θα πρέπει να είναι περιορισμένα σε εκτάσεις που έχουν φτιαγμένες για βοσκή, όπως είναι ας πούμε οι ελαιώνες που είναι χωράφια για φυτά ανθρώπων της ελιάς. Να έχουν λοιπόν και οι τσοπαναρέοι μερικά χωράφια, τα οποία θα τα αφήνουν το καλοκαίρι να επουλωθούν
να γονιμοποιηθούν ξανά, να βγάλουν χόρτο το χειμώνα και να μολάνε εκεί τα πρόβατά τους. Θα μου πει όμως κανείς, σε μια τέτοια περιορισμένη έκταση δεν μπορεί άλλος να έχει χιλιάδες. Όχι, φυσικά δεν μπορεί και να μην έχει χιλιάδες. Τι να τα κάνει τα χιλιάδες, τι θέλει πια να γίνει. Ο μεγαλύτερος νταβατζής προβάτων θα πουλάει πρόβατα δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, τι θα γίνει το αφεντικό. Όχι. 5-6 προβατίνες να έχει ο καθένας και κατσίκες, μια χαρά είναι. Το κρέας το βγάζει και για να πουλήσει το Πάσχα και για τον ίδιο. Γάλα βγάζει, τυρί φτιάχνει, γιαουρτάκια. Μια χαρά. Δηλαδή όλα αυτά μπορούν να γίνουν, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται να τα κάνει πράξη. Αλλά μόνο να γίνουν αυτά τα πράγματα πράξη, θα βελτιωθεί επιτέλους λίγο ο κόσμος. Κατάργηση λοιπόν του κυνηγιού. Ένα αυτό βασικό. Και όταν λέω κυνήγι, δεν εννοείται μόνο το κυνήγι του λύκου, της αρκούδας, της καρακάξας, της οχιάς. Το κυνήγι γενικότερα, γιατί πολλά ζώα καταστρέφονται από το κυνήγι. Ας πούμε τα τριγόνια έχουν δραματική μείωση και ακόμα συνεχίζουν να τα κυνηγάνε. Δεν έχει βγει νόμος που να το απαγορεύει. Το ίδιο ας πούμε και για τη φάσα, το φασοπερίστερο που είναι στην Ελλάδα πρακτικώς ωριακά εξαφανισμένα. Οπότε, όσον αφορά τα ντουφέκια και τις καραμπίνες, να καταργηθούν όλα αυτά τα πράγματα. Αν θες να έχεις όπλο. Επίσης υπάρχει και σκοποβολή σαν άθλημα, όπως ξέρουμε, πραγματικά όπλα. Που είναι τύπου όπλα που χρησιμοποιούμε και γι' αυτό άμυνα, όπως είπα, και αυτά που έχουν και οι μπάτσοι, ξέρω εγώ. Να πας να κάνεις σκοποβολή, αν θες να του φυκίσεις κάτι. Άμα είσαι τόσο ψυχοπαθής, φτιάξε ένα ανδρίκελο που θυμίζει άνθρωπο ή ζώο και του φέρει αυτό. Αλλά όχι πραγματικά ζωντανά πλάσματα. Οπότε αυτά για το κυνήγι εννοείται. Και εννοείται, όπως είπα, και ρύθμιση της κτηνοτροφίας. Να μαζέψουν τα ζωντανά τους σε περιορισμένους χώρους και εννοείται να μειωθούν και αυτά τα ζωντανά. Μην έχει ο καθένας εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ή έστω και το χιλιάδες ζώα. Να τα μολάει στα βουνά και να καταστρέφουν τη φύση, να τα ποδοπατάνε όλα, να τα χέζουν, να τα κατουράνε. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, αυτά είναι καταστροφές. Να υπάρχουν μονάδες ή όπως είπα, μονάδες με μια ας πούμε κάποια περίφραξη, μια έκταση, αλλά περιφραγμένη. Και ο καθένας να έχει αυτό, έναν συγκεκριμένο αριθμό ζώων, ανάλογα την έκτασή του. Μην έχει ο καθένας ένα τόνο ζώα, λες και θα γίνει, ξέρω εγώ, το αφεντικό της κτηνοτροφίας. Αυτά άμα ρυθμιστούν, πιστέψτε με, κανείς δεν θα έχει παράπονο. Αυτά βέβαια που λέω τώρα δεν είναι φαντασιώσεις. Μελλοντικά πιστεύω σίγουρα θα γίνουν όλα αυτά, άμα ο πλανήτης και οι αρχηγοί του πλανήτη αποφασίσουν επιτέλους να κάνουν κάτι για να σωθεί το περιβάλλον και το οικοσύστημα. Ήδη βιώνουμε την έκτη μαζική εξαφάνιση του πλανήτη και είναι η πρώτη μαζική εξαφάνιση που οφείλεται σε είδος και συγκεκριμένα το ανθρώπινο είδος. Τέλος πάντων, εγώ ζω με την ελπίδα και το όνειρο ότι αυτά θα σταματήσουν μια μέρα. Θα ζήσω να τα δω, δεν ξέρω. Αλλά άμα ζήσω να τα δω, θα το χαρώ. Και τότε θα πηγαίνω στα μούτρα αυτών των πρώην κυνηγών και δήθεν αυτών κτηνοτρόφων και θα τους λέω σας τα έλεγα κάποτε και εσείς με βρίζατε. Και τότε δεν θα μιλάνε. Πρώτον γιατί ίσως είναι ήδη πεθαμένοι και όσοι δεν είναι πεθαμένοι, γιατί μπορεί να είναι και πολύ στο μέλλον, γι' αυτό μπορεί να τα έχουν τεινάξει πολλοί από αυτούς. Όσοι δεν είναι πεθαμένοι λοιπόν, θα τους λέω και πάλι σας τα έλεγα. Και τι θα λένε, τίποτα. Θα σκύβουν το κεφάλι, ντροπιασμένοι, εξευτελισμένοι και θα βλέπουν το λύκο που θα περιφέρεται δίπλα τους και θα μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Γιατί τότε μελλοντικά, άμα οι νόμοι γίνουν όντως αυστηροί και σωστοί, αν σκοτώσεις άγριο ζώο, λογικά θα φας πολύ πρόστιμο και μεγάλη ποινή φυλάκισης. Και αυτό θα έπρεπε να γίνεται ήδη, αλλά δεν γίνεται. Υποτίθεται υπάρχει μεγάλο πρόστιμο για φόνευση φιδιού, αλλά πού να βρεθεί τέτοιο περιστατικό, ποιος να το καταγγείλει. Άμα έχεις ένα κήπο, σιγά με το καταγγείλει. Ας πούμε εδώ μέσα στον κήπο που είμαι εγώ, άμα ήταν κάποιος άλλος και έβρισκε ένα φίδι και θα το σκότωνε, ποιος θα τον έβρισκε. Πώς θα το μάθαινε το κράτος. Είναι λίγο δύσκολο γενικά να βρεθούν τέτοια εγκλήματα. Πρέπει να υπάρχει κατά τύχη μάρτυρας ή να είναι τόσο χαζός αυτός που θα το κάνει, που θα το βγάλει βίντεο και θα το διαφημίσει. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν με το βίντεο. Δεν ξέρω αν έχω να πω κάτι άλλο, δεν μου βγαίνει κάτι άλλο. Τα πιο βασικά τα είπα.
ερωτήματα θέθηκαν αρκετά, όπως το πιο βασικό, αν είναι ο άνθρωπος εννοείται ο διαχειριστής της φύσης, που εννοείται δεν είναι, μόνο η φύση είναι διαχειριστής, κανείς δεν έχει δικαίωμα να λέει κοίτα που φτάσαμε, πρέπει να ρυθμίσουμε τα άγρια ζώα, εννοείται, βλακεία, το άλλο το τρελό, το είπα κιόλας, δεν μπορεί να ζήσει λέει η αρκούδα στο βουνό. Εντάξει, μιλάμε βέβαια για άνθρωπους που δεν στέκουν, δεν έχουν πολύ μυαλό, δεν το κατέχουν με λίγα λόγια. Αλλά άμα γίνουν μερικές βασικές ρυθμίσεις, όπως είπα για το κυνήγι και την κτηνοτροφία, κανείς δεν θα έχει παράπονο. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω, γιατί φέτος είδα πολύ μίσο στην άγρια φύση, αλήθεια είναι. Όλοι τα έχουν βάλει με τις αρκούδες και τους λύκους και εντάξει, κάποιος πρέπει να μιλήσει και γι' αυτά. Δεν μιλάει κανείς δυστυχώς όμως. Ούτε καν οι οικολογικές οργανώσεις δεν έχω ακούσει κάτι να λένε. Τέλος πάντων, άσχημη κατάσταση. Ας ελπίσουμε απλώς να βελτιωθεί κάποτε. Αυτά λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.